να μας περιγράψει πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπουμε τουλάχιστον χαμόγελο στα χείλη σας. Ψυχραιμία είναι το πρώτο που προσπαθείτε κι εσείς να επιβάλλετε στον εαυτό σας. Ναι, δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, πολύ διαφορετική. Και ναι, χρειάζεται ψυχραιμία. Πώς είναι η ζωή εκεί? Πρέπει να μένουμε στο σπίτι. Πρέπει να κρατάμε κάποια απόσταση ενός μέτρου ένας με τον άλλον. Ψυχραιμία, πρέπει να ακολουθήσουμε τα μέτρα που μας έχουν υποβάλει. Και υπομονή. Να δούμε λίγο πώς έχει αλλάξει και η ζωή στην πόλη. Για παράδειγμα, από ό,τι έχουμε ακούσει, μέσα στην επόμενη μέρα, δηλαδή από αύριο, θα κλείσει ένα από τα μεγάλα αεροδρόμια στη Ρώμη. Φαντάζομαι ότι έχουν κλείσει έτσι κι αλλιώς, γνωρίζουμε τα πάντα. Εσείς, από ό,τι είπαμε, δουλεύατε σε ένα εστιατόριο που και αυτό έκλεισε. Πώς έχει αλλάξει λοιπόν η καθημερινότητα? Ναι, έκλεισε το εστιατόριο που δουλεύω. Έχουν κλείσει και όλα τα εστιατόρια, τα μπαρ, όλες οι επιχειρήσεις, κομμωτήρια, μαγαζιά, τα πάντα εκτός από φαρμακεία και σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι αναγκαία για την καθημερινότητα. Οπότε η ζωή έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες μέρες. Το σούπερ μάρκετ πηγαίνετε κανονικά, βγαίνετε από το σπίτι, πώς είναι? Μπορούμε να πάμε, πρέπει να συμπληρώσουμε ένα χαρτί όπου βεβαιώνουμε, γράφουμε το λόγο για τον οποίο βγαίνουμε από το σπίτι. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι και δύσκολο να πας στο σούπερ μάρκετ, γιατί επιτρέπονται μόνο 3 ή 4 άτομα τη φορά να μπουν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Φοβερό. Καταλαβαίνουμε πόσο πραγματικά δύσκολο είναι να μπει κάποιος, πόσο μάλλον να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Εσείς δηλαδή έχετε πάει, έχετε προμηθευτεί ό,τι χρειαζόταν να υπάρχει στο σπίτι? Πώς το κάνετε κάθε φορά? Εγώ ευτυχώς είχα πάει τις τελευταίες μέρες. Είχατε προβλέψει. Πριν να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά τις επόμενες μέρες θα χρειαστεί να πάμε κι εμείς. Θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετές ώρες στην ουρά για να μπούμε να ψωνίσουμε, αλλά... Έχετε έρθει σε επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στην Ρώμη? Σας έχουν δοθεί κάποιες οδηγίες? Υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστρέψετε στην Ελλάδα με κάποιον τρόπο? Όχι. Για την ώρα όχι. Δεν το είχατε σκεφτεί και η ίδια να επιστρέψετε? Είπαμε ότι είσαστε 6 χρόνια στην Ιταλία, ζείτε δηλαδή κανονικά εκεί πλέον την καθημερινότητά σας. Δεν σκεφτήκατε ποτέ με όλα όσα ακούγονται να γυρίσετε πίσω? Είπατε ότι θα μείνετε εκεί, θα το παλέψετε. Ναι. Θα μείνουμε εδώ, θα το παλέψουμε και όταν βγούμε από αυτή την κατάσταση θα επιστρέψουμε. Έχετε φίλους, συναδέλφους, γείτονες που να έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό? Ευτυχώς όχι. Όχι, έχει νοσήσει μια κυρία που δουλεύει κάτω από το σπίτι μου ουσιαστικά, σε ένα μαγαζί. Mm-hmm. Οπότε και εδώ στην περιοχή υπάρχει λίγο φόβος του ιού. Αλλά όχι, εγώ δεν γνωρίζω κάποιο άτομο. Φαντάζομαι δεν χρησιμοποιείτε μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λοιπά. Όχι. Εγώ είναι 4-5 μέρες που είμαι στο σπίτι, που δεν βγαίνω, γιατί έχει κλείσει και το μαγαζί που δουλεύω. Οπότε αν δεν υπάρχει λόγος σοβαρός, δεν βγαίνω από το σπίτι. Πώς περνάτε το χρόνο σας, κυρία Σαντορινέου, με την έννοια του ότι μένετε, ας πούμε, σπίτι, βλέπετε τηλεόραση, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια υπερπληροφόρηση. Σας πιάνει άγχος με όσα ακούγονται, με τους θανάτους, τους επιβεβαιωμένους στην Ιταλία, που συνεχώς βλέπουμε να ανεβαίνουν οι αριθμοί κτλ. Αυτό το άγχος στην καθημερινότητα πώς το ξεπερνάτε? Τηλεόραση, είμαι εδώ πέρα με την οικογένεια, με το φίλο μου στο σπίτι, οπότε έχω και παρέα. Διάβασμα, τηλεόραση και προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι. Πάντως προσπαθείτε να ξεπερνάτε όλο αυτό το φόβο που φαντάζομαι υπάρχει με τη σωστή ενημέρωση και κρατώντας, εφαρμόζοντας μάλλον, τους κανόνες που σας έχουν πει.
Βέβαια, βέβαια, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε τις αποστάσεις και να κάνουμε ό,τι μας έχουν πει. Η αστυνομία είναι στους δρόμους, αυτό δηλαδή που ακούμε πολλές φορές, ότι αν βγαίνει κάποιος χωρίς να έχει δώσει αυτό που είπατε πριν, έναν ακριβή λόγο που χρειάζεται να φύγει από το σπίτι, πράγματι πηγαίνει η αστυνομία και τον σταματάει. Από ό,τι βλέπω στα μέσα, ναι, υπάρχει αστυνομία στον δρόμο και σταματάει και υπάρχουν και κυρώσεις, πρόστιμα. Ναι, από ό,τι βλέπω δηλαδή υπάρχουν. Μάλιστα. Και για εσάς φαντάζομαι το που μένετε 6 χρόνια στη Ρώμη είναι μια μεγάλη αλλαγή και δύσκολο να βλέπετε και την πόλη σας έτσι. Βέβαια. Ναι. Είναι μεγάλη η αλλαγή. Ας ελπίσουμε ότι η κυρία Σαντορινέου θα τελειώσει, όπως είπατε, όλο αυτό σύντομα και θα μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτή την κατάσταση με την ψυχραιμία που κρατάτε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε χαμογελαστή, πραγματικά. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και υπομονή, εννοείται. Υπομονή και καλή επιτυχία και στην Ελλάδα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μακάρι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.